Καταρχήν, να εκφράσω τη μεγάλη μου ευχαριστία στον κύριο Καραντάνα. Σήμερα είναι πολύ χαρά που τον έχουμε, είναι και τιμή για μας που τον έχουμε. Τον καθηγητή κύριο Καραντάνα, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, πιστεύω ότι τον ξέρετε όλοι. Είναι ένας πολύ γνωστός ακτινολόγος του μυοσκελετικού, εννοώ διεθνώς. Είναι ένας εξαιρετικός ομιλητής, όπως θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και σε λίγο. Και είναι ένας από τους ανθρώπους που είναι προστάρης στην ακτινολογία του μυοσκελετικού και στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στον διεθνή χώρο. Μας κάνει τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται εδώ μαζί μας και τον ευχαριστούμε. Και κάνουμε και εμείς λίγο κατάκριση της καλοσύνης του και θα μας πει δύο θέματα. Και τα δύο είναι σημαντικά. Το πρώτο αφορά την πρώιμη έναρξη του αρθρίτιδας, που εκεί νομίζω ότι είναι σημαντικό για τον ακτινολόγο. Μια και είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα. Ταλαιπωρεί ανθρώπους, ταλαιπωρεί, αλλάζει τη ζωή ανθρώπων. Και από τα πρώτα βήματα είναι καλό να γίνεται αντιληπτό, να έχουμε άποψη, γιατί αυτό μας καθιστά κλινικούς ακτινολόγους. Και το δεύτερο, που έχει ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος και έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία, αφορά και την καταπώνηση στο μυοσκελετικό σύστημα σε ενήλικες. Την καταπώνηση που όχι κατά ανάγκη συμβαίνει σε αθλητές, υποθέτω, αλλά και την καταπώνηση που μπορεί να συμβεί στον καθένα από εμάς. Μας κύριε Καραντάνα, σας ευχαριστούμε θερμά. Ο λόγος σε εσάς. Εγώ ευχαριστώ. Η τιμή είναι δική μου πραγματικά. Ευχαριστώ τον κύριο Πρασόπουλο, τον κύριο Χατζηδάκη για τη σημερινή ευκαιρία που μου δίνουν να επικοινωνήσω μαζί σας και βλέπουμε μεγάλη χαρά πολύ νέο κόσμο στην αίθουσα. Και ειλικρινά υπερθεματίζω στο προηγούμενο σχόλιο του κυρίου Πρασόπουλου ότι αυτά τα δύο θέματα είναι και τα δύο κλινικά σημαντικά και αναδεικνύουν τον κλινικό ρόλο του ακτινολόγου, ή μάλλον του ακτινολόγου ως κλινικού γιατρού, ως μέλους της ομάδας που αποφασίζει επίσης για τη θεραπεία και δεν γράφει απλά μια τυπική γνωμάτευση. Είναι επίσης πάρα πολύ συχνά αυτά τα δύο θέματα σε αυτούς που γνωματεύουν μυοσκελετική ακτινολογία, μάλλον παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος σε όλα τα modalities, και στις περισσότερες περιπτώσεις από ό,τι βλέπω, ειδικά σε ιδιώτες γιατρούς που δεν έχουν την ευκαιρία να εστιάσουν, πραγματικά διαφεύγουν τα ουσιώδη και τα σπουδαία που χρειάζεται να ξέρει ο κλινικός γιατρός και ο άρρωστος. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι η πρώιμη έναρξη της οστεοαρθρίτιδας σε ισχύο και γόνατο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ακτινολόγοι? Ο ορισμός μάλλον του τι σημαίνει πρώιμη έναρξη δεν υφίσταται ως ευρέως αποδεκτός όρος. Θα λέγαμε ότι σήμερα με το αυξημένο προσδόκιμο επιβίωσης, δηλαδή έχουμε ασθενείς, μάλλον έχουμε αθλητές που τρέχουν σε μαραθώνιο άνω των 60 ετών και είναι πολλοί αυτοί, έχουμε αθλητές άνω των 60 ετών που παίρνουν μέρος σε ποδηλασία με πολλά χιλιόμετρα ή που πηγαίνουν στο γυμναστήριο. Συνεπώς έχει αλλάξει το προφίλ του ασθενούς με την οστεοαρθρίτιδα. Δεν αναμένουμε πρωτοπαθή οστεοαρθρίτιδα πριν τα 70-75. Άρα οι περισσότεροι συγγραφείς σήμερα συμφωνούν ότι σε μια ηλικία κάτω των 60, αν εμφανιστεί πόνος και περιορισμός της κινητικότητας σε μία άρθρωση μαζί με τα ακτινολογικά ευρήματα, και εδώ βλέπουμε μία στένωση του μεσάθειου διαστήματος αριστερά, τότε μιλάμε για πρώιμη έναρξη οστεοαρθρίτιδα. Ποια είναι τα πιο σημαντικά τώρα ευρήματα της εκφυλιστικής νόσου? Στις απλές ακτινογραφίες, η στένωση του μεσάρθειου διαστήματος κάτω από 1,5 χιλιοστό είναι το πιο πολύτιμο που πρέπει κανείς να αναγνωρίσει, να μετρήσει και να γράψει το πόρισμα. Έχει μια ευαισθησία πάνω από 90%, ενώ η υπαρθρική σκλήρυνση, ο σχηματισμός κύστεων δεν είναι τόσο σημαντικά. Η οστεοφύτωση είναι σημαντική, αλλά πολύ συχνά δεν συνδέεται με πόνο. Και επίσης η πάχυνση της αντιρρίδας, όπως θα σας δείξω σε λίγο, η πάχυνση του φλοιού, δηλαδή της έσω μεταδιάφυσης, έχει μια πολύ μεγάλη ειδικότητα. Η πιο πρώιμη βέβαια εντόπιση της νόσου γίνεται με μαγνητική τομογραφία και αρθρογραφία, που θα αναδείξει λέπτην στη διάβρεση του αρθρικού χόνδρου, ενώ η συλλογή του υγρού και η μενίτιδα δεν αποτελούν ειδικά ευρήματα. Εδώ έχουμε λοιπόν μια τυπική περίπτωση οστεοαρθρίτιδα, στην οποία έχουμε στένωση του μεσάρθρου διαστήματος, συγκρίνεται με το απέναντι πλάγιο, το αριστερό, στο οποίο έχουμε ένα υπέροχο μεσάρθρο διάστημα. Βλέπετε τη σκλήνηση και το σχηματισμό υπαρθρικών κύστεων και βλέπετε επίσης και την αντιρρίδα, μια πάχυνση του έσω φλοιού
της μεταδιάφυσης που είναι αρκετά παχύτερος από το αριστερό πλάγιο, ακριβώς γιατί έχουν αλλάξει οι εμβιομηχανικές φορτήσεις και οι ισορροπίες. Φυσικά εδώ ο ρόλος μας είναι ασήμαντος, καθότι αυτό εδώ είναι ένα περιστατικό που μπαίνει σε θέματα σε φοιτητικές εξετάσεις. Ένας καλός γενικός γιατρός και ένας ειδικευόμενος ορθοπαιδικός μπορεί να το διαγνώσουν. Ο ασθενής δεν χρειάζεται περαιτέρω απεικόνιση, μπορεί να οδηγηθεί σε ολική αρθροπλαστική με αυτή την εικόνα. Αντίθετα, εικόνες σαν και αυτές εδώ που βλέπετε, τα φαίνα με καταστολή του σήματος του λίπους σε μαγνητική αρθρογραφία, στην πραγματικότητα ζωγραφίζουν τον αρθρικό χόνδρο. Βλέπετε την εξαίρετη ανάδειξη του αρθρικού χόνδρου, της μοιραίας κεφαλής, καθώς επίσης και της κοτήλης, και συνεπώς οι πιο πρώιμες αλλοιώσεις θα είναι ορατές με αυτή τη μέθοδο. Πέντε μεγάλες κατηγορίες θα συζητήσουμε σήμερα με λίγα παραδείγματα στην κάθε μία. Το πρώτο είναι οι κακώσεις και κυρίως τα ενταρθρικά κατάγματα και λιγότερο οι ρήξεις των επιχείλειων χόνδρων, οι παθήσεις του ημένα που περιλαμβάνουν λίμωξη, φλεγμονή και διάφορες άλλες, η αναπτυξιακή δυσπλασία, τα διάφορα ενταρθρικά σύνδρομα πρόσκρουσης και η οστεονέκρωση. Εδώ βλέπετε ένα ασθενή ο οποίος είναι 33 ετών, πριν ένα χρόνο είχε ατύχημα τροχαίος, το οποίο είχε κάταγμα οπίσθιας κολώνας της κοτήλης. Βλέπουμε μια εξαίρετη ανασύσταση της ανατομίας της αριστεράς κατησχείων άρθρωσης, η οποία διατηρεί ένα πολύ καλό μεσάρθριο. Ωστόσο, ο ασθενής έχει ένα προοδευτικά επιδεινούμενο πόνο και συνεπώς πρέπει να το διερευνήσουμε. Πώς θα γίνει αυτό? Φυσικά όχι με μαγνητική τομογραφία, γιατί θα έχουμε πολλαπλές ψευδοκαταχωρήσεις από τα μέταλλα. Η καλύτερη μέθοδος σε αυτή την περίπτωση είναι η μαγνητική, η αξονική, συγγνώμη, αρθρογραφία, στην οποία βλέπετε πάρα πολύ ωραία, εδώ βλέπετε το παλιό το κάταγμα, αλλά εδώ ο χόνδρος έχει χαθεί, έχει λεπτυνθεί, εδώ έχει εξαφανιστεί επίσης. Έχουμε μεγάλο βαθμό στένωση του μεσάρθρου διαστήματος και συνεπώς έχουμε μια οστεοαρθρίτιδα η οποία δεν είναι ορατή στην απλή ακτινογραφία. Άλλη μια περίπτωση κατάγματος οπισθίου τυχώματος κοτήλης, βλέπετε στη μαγνητική αρθρογραφία επίσης το κάταγμα, ξένα σώματα μέσα στην αρθρική κοιλότητα και επίσης οστεοφύτωση, άνθρωπος 35 ετών. Έχει χαθεί ο επιχείλειος χόνδρος, έχει καταστραφεί και έχουμε επίσης λέπτυνση του μεσάρθρου διαστήματος προστίας, συνεπώς μετά από τροχαίο ατύχημα και οπίσθιο εξάρθρωμα του ισχύου βλέπουμε μια πρώιμη έναρξη οστεοαρθρίτιδα. Οι ημενικές παθήσεις έχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η μία από αυτές είναι η συμπτική αρθρίτιδα, ευτυχώς όχι η πιο συχνή. Εδώ βλέπουμε ασθενή 34 ετών γυναίκα με πόνο στην αριστερή κατησχίων άρθρωση. Βλέπουμε ότι υπάρχει παθολογική καθήλωση στο σπιθυρογράφημα και φυσικά μεγάλο βαθμό στένωση του μεσάρθρου διαστήματος. Έχουμε υπαρθρική σκλήρυνση. Έχουμε λοιπόν μια πρώιμη έναρξη οστεοαρθρίτιδα από χονδρόλυση, η οποία οφείλεται σε καθυστερημένη διάγνωση της συμπτικής αρθρίτιδας. Λίγες εβδομάδες καθυστέρηση στη διάγνωση αρκούν για να γίνει τέτοιου βαθμού καταστροφή της άρθρωσης. Άλλη μια περίπτωση νέο ασθενής 32 ετών που είχε παλαιά συμπτική αρθρίτιδα, που είχε έγκαιρη διάγνωση, δεν είχε όμως ακριβή θεραπεία. Η θεραπεία αρχικά τις πρώτες μέρες της συμπτικής αρθρίτιδας δεν ήταν ακριβής, δεν έπιανε δηλαδή το συγκεκριμένο μικροοργανισμό και βλέπετε εδώ υπεξάρθρημα της κεφαλής, υπαρθρική σκλήρυνση, ένα μεγάλο οστεόφυτο, ξένο σώμα μέσα στην άρθρωση, οστεομυελικό είδημα και βέβαια στένωση του μεσάρθριου διαστήματος, όπως βλέπετε στο σημείο αυτό, με μεγάλο βαθμό οστεοφύτωση στην έξω και έσω μοίρα. Συνεπώς, η λίμωξη έχει μεγάλη πιθανότητα, αν δεν έχει έγκαιρη διάγνωση και ακριβή θεραπεία, να οδηγήσει σε πρώιμη έναρξη οστεοαρθρίτιδα. Όμως, ακόμη και στην ηλικία των 15 ετών, σε αυτό το νεαρό, ο οποίος είχε ιδιοπαθή νεανική αρθρίτιδα από την ηλικία των 2 ετών, δηλαδή επί 13 συνεπτά έτη χωρίς καλή απόκριση στη θεραπεία, βλέπετε υπαρθρική κίστη της κοτήλης, βλέπουμε στένωση του μεσάρθρου διαστήματος στην πρόστια μοίρα, μια ρήξη του επιχείλειου χόνδρου, στένωση επίσης του οπίσθιου μεσάρθριου, μεγάλης έκτασης οστεομυελικό είδημα από την τριβή των επιφανειών και επίσης μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού βλέπουμε ότι υπάρχει εκτεταμένη ημενίτιδα. Όλη αυτή η άσπρη περιοχή είναι ο εμπλουτιζόμενος αρθρικός σημαίνας. Συνεπώς, η φλεγμονώδης αυτή αρθρίτιδα δεν είναι υπό έλεγχο και συνεχίζει να καταστρέφει το αρθρικός χόνδρος. Τι συμβαίνει σε αυτό το νεαρό άντρα 35 ετών, ο οποίος έχει 3 χρόνια πόνο στο αριστερό ισχύο, το οποίο δεν πάει καθόλου καλά, βλέπετε τη στένωση. Στένωση όμως έχουμε και δεξιά.
και ο οποίος έχει επίσης και 7 χρόνια χαμηλή ραχυαλγία. Ποτέ μην ξεχνάτε να βλέπετε στις ακτινογραφίες κατησχείων αρθρώσεων τις σερολαγώνες αρθρώσεις. Δείτε εδώ πώς έχουμε παθολογικές ιερολαγώνιες αρθρώσεις. Έχουμε χάσει τη σκυρδική γραμμή της ιερολαγώνιας άρθρωσης. Εδώ έχουμε και μία διάβρωση και εδώ άλλη μία διάβρωση. Άρα είναι κατά New York κατηγορία 2 η ιερολαγώνια αυτή η άρθρωση. Ενώ στο σημείο αυτό έχουμε και αγκύλωση. Συνεπώς έχουμε κατηγορία 3 κατά Νέα Υόρκη. Άρα έχουμε μια αγγυλοποιητική σπονδυλοαρθροπάθεια, η οποία έχει προσβάλει και τις κατησχείων αρθρώσεις. Και πρέπει εδώ να σας πω μια χρήσιμη κλινικά πληροφορία. Οι ασθενείς που παρουσιάζουν προσβολή των ισχύων με αγγυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα συνήθως έχουν κακή πρόγνωση, δεν ανταποκρίνονται ούτε στους βιολογικούς παράγοντες. Αυτός είναι ένας έμπειρος ορειβάτης, για την ακρίβεια διασώστης, με έδρα το Λιτόχωρο, ανεβοκατεβαίνει τον Όλυμπο κάθε 2 μέρες, παρουσιάζει στην ηλικία των 46 άλγος, τα τελευταία χρόνια μου ανέφερε, και βλέπετε ότι υπάρχει στένος του μεσάρθρου διαστήματος, υπάρχει όμως και παρουσία αλλοιώσεων μεγάλων εντομών ή υπαρθρικών κύστων με σκληρυντικά χείλη. Αυτές οι βλάβες στη μαγνητική έχουν ενδιάμεσο ή χαμηλό σήμα σε ταφένα και παρουσιάζουν κάποιου βαθμού εμπλουτισμό, ενώ παραμένει το χαμηλό σήμα εντός αυτού. Πρόκειται λοιπόν για μια λαχνοζώδη αρθροθυλακίτιδα. Απλώς αυτός ο ασθενής ως αθλητής έχει άλλο όριο στον πόνο και συνεπώς ήρθε σε τελικό στάδιο καταστροφής της άρθρωσης. Συνήθως η λαχνοζώδης καταστρέφει την αρθρική επιφάνεια αρκετά αργά στην πορεία της νόσου. Εδώ βλέπουμε μια άλλη νεαρά, 31 ετών, η οποία έχει 7 μήνες πόνο, πρόσφατα γέννησε, σκέφτηκαν οι κλινικοί γιατροί πιθανή παροδική οστεοπόρωση του ισχύου, είχε και COVID, η COVID μας κάνει διάφορα απίστευτα πράγματα στο μυοσκελετικό σύστημα, όμως βλέπουμε στην μαγνητική τομογραφία υπαρθρικές κύστης με σκληρυντικό χείλος, βλέπουμε μάζες με χαμηλό σήμα, βλέπουμε εκτεταμένο οστομυελικό είδημα που εκτείνεται ως την εγγύς διάφυση. Υπάρχουν ξένα σώματα μέσα στην άρθρωση με χαμηλό σήμα και υπάρχει και εξωαρθρική βλάβη με χαμηλό σήμα. Και σε εικόνα βαθμιδωτής ηχούς, grand echo δηλαδή, βλέπουμε ότι τόσο ενδοαρθρικές βλάβες όσο και οι εξωαρθρικοί αυξάνουν τον όγκο τους, ακριβώς γιατί έχουμε ένα σφάλμα μαγνητικής επιδεικτικότητας από την παρουσία αιμοσιδρίνης. Τυπική περίπτωση λοιπόν λαχνοζώδου σημενίτιδας, όμως σήμερα έχει αντικατασταθεί ο όρος αυτός, όπως και ο όρος γιγαντοκυταρικός όγκος του τενοντίου ελίτρου, από τον όγκο γιγαντοκυταρικό όγκο του τενοντοημένα, θα λέγαμε. Την οσαϊνόβια λοιπόν γιγαντοκυταρικός όγκος περιλαμβάνει όλες αυτές τις οντότητες και το μόνο που έχουμε να γράψουμε εμείς αν είναι εστιακές ή αν είναι διάχυτες όταν έχουμε ενδοαρθρική προσβολή. Εδώ βλέπετε μια ασθενή με αφωτερόπλευρη συνοβιακή οστεοχονδρομάτωση. Σε εικόνες στεφανιές STER βλέπετε τα πολλαπλά ξένα σώματα τα οποία έχουν σήμα αρθρικού χόνδρου στο δεξιό πλάγιο, αριστερά έχουν και πιο μαύρο, δηλαδή οστού, συνεπώς έχουμε μεικτή συνοβιακή χονδρομάτωση και οστεοχονδρομάτωση και αν δείτε εδώ τις λοξές εγκάρσιες τομές σε βαθμιδωτή ηχό, βλέπετε πολύ ωραία τα ξένα σώματα γιατί αυτές οι λήψεις είναι υψηλής ευκρινίας με χαμηλό πεδίο απεικόνησης και λεπτές τομές, όμως έχουμε και υπαρθρική κύστη στην κοτήλη, καθώς επίσης και στένωση του μεσάρθρου διαστήματος. Συνεπώς, πρώιμη έναρξη οστεοαρθρίτιδα από τη μακροχρόνια τριβή των ξένων σωμάτων μέσα στις αρθρικές επιφάνειες. Το τρίτο μεγάλο θέμα, που ενδεχομένως είναι το πιο συχνό μέχρι τώρα από όσα αναφέραμε, είναι αναπτυξιακή δυσπλασία. Και για να το αποδείξω αυτό, σας δίνω μερικά δεδομένα από τη βιβλιογραφία ότι από όλες τις αρθροπλαστικές, το 10% των ασθενών βρίσκουν ότι υπάρχει υποκείμενη αναπτυξιακή δυσπλασία. Στις αρθροπλαστικές, σε ασθενείς κάτω των 60 ετών, αυτό το ποσοστό γίνεται 30%, ενώ σε ασθενείς κάτω των 50 ετών, μέχρι και 50%. Και αυτά είναι δεδομένα τόσο από τα 70s, τα 80s, μέχρι και σε μια δημοσίευση του Lancet το 2007. Συνεπώς, έχουμε μια βεβαιωμένη πλέον στη βιβλιογραφία γνώση ότι η αναπτυξιακή δυσπλασία συνοδεύεται με οστεοαρθρίτιδα. Είναι αυτή η ομάδα που απευθυνόμαστε εμείς? Φυσικά και όχι, γιατί εδώ έχουμε υπεξάρθρημα, έχουμε εγκατεστημένη οστεοαρθρίτιδα, ασθενείς αυτοί πρέπει να προχωρήσουν σε ολική αρθροπλαστική. Η δικιά μας ομάδα που πρέπει να απευθυνθούμε είναι οι νεαροί ενήλικες που μπορεί να είχαν φυσιολογικό
πληθυσμιακό έλεγχο με υπερήχους ή κλινική εκτίμηση όταν ήταν νεογέννητα. Έχουμε μια ήπια λοιπόν αναπτυξιακή δυσπλασία με πολύ αυληχρά ακτινογραφικά ευρήματα που ένας ακτινολόγος που ασχολείται με αυτό μπορεί να τα εντοπίσει και επομένως αν τα εντοπίσουμε μπορούμε να προβλέψουμε την πρόοδο, να τη σταματήσουμε ή να την καθυστερήσουμε όσο αφορά την εκφύλιση. Δείτε λοιπόν τώρα εδώ την παθοφυσιολογία, τι συμβαίνει ακριβώς. Σε μια φυσιολογική κατησχείων άρθρωση, σε μια 29χρονη, βλέπετε τι ωραία που είναι παράλληλες οι αρθρικές επιφάνειες. Επομένως, οι φορτίσεις κατανέμονται ισομερώς σε ολόκληρη την αρθρική επιφάνεια. Σε αυτή εδώ την ασθενή, 24 ετών, στην οποία βλέπετε ότι υπάρχει ένα επεξάρθημα της κεφαλής προς τα έξω, οι φορτίσεις δεν είναι συμμετρικές. Άλλη φόρτιση έχει αυτή η επιφάνεια, άλλη φόρτιση έχει αυτή η επιφάνεια. Τι συμβαίνει λοιπόν στη συνέχεια? Ο οργανισμός για να αποτρέψει περαιτέρω εξάρθρημα της κεφαλής του ισχύου διωγγώνει τον επιχείλιο χόντρο. Θυμηθείτε το αυτό, είναι η μόνη πάθηση που διωγγώνει τον επιχείλιο χόντρο. Προσπαθεί λοιπόν να κρατήσει την κεφαλή μέσα στην κοτήλη, μέσα στην άρθρωση, στη φυσιολογική δηλαδή επαλληλία των αρθρικών επιφανειών. Όμως κάποια στιγμή το στρες της περιοχής αυτής οδηγεί σε ρήξη του επιχείλιου χόντρου και σχηματισμό παραεπιχείλιων κύστων. Η παρουσία λοιπόν παραεπιχείλιων κύστων είναι καμπανάκι για να αναζητήσουμε ρήξη επιχείλιου χόντρου και αναπτυξιακή δυσπλασία. Και πώς θα την υπολογίσουμε την αναπτυξιακή δυσπλασία? Με τη γωνία Weinberg ή CE angle, δηλαδή center to edge. Παίρνουμε από το κέντρο της κεφαλής μία κάθετη προς τα πάνω και στην οφρή της κοτήλης. Αυτή η γωνία οφείλει να είναι πάνω από 25 μοίρες. Αυτό είναι το φυσιολογικό, όπως είναι στο αριστερό ισχύο. Δεξιά βλέπετε ότι είναι 10 μοίρες. Είναι σαφώς παθολογικό. Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη όμως μεταξύ 20 και 25 μοιρών που μπορεί να έχουν φυσιολογικό πληθυσμιακό έλεγχο όταν ήταν νεογέννητα και τα οποία έχουν διαφύγει της προσοχής των κλινικών ότι αυτή η μικρή αναπτυξιακή δυσπλασία μπορεί να δώσει αποτελέσματα εκφύλησης. Και αυτό θα γίνει περισσότερο σε αθλητές παρά σε όσους βρίσκονται στο καναπέ πίνοντας μπύρα και βλέποντας Netflix. Επομένως, θα αναζητείτε και το προφίλ ζωής των ανθρώπων που έχουν άλγος στα ισχύα. Δείτε εδώ λοιπόν έναν σαραντάρι με άλγος σε αμφότερα τα ισχύα. Δεξιά έχουμε μεγάλο βαθμό στένωση. Εδώ δεν υπάρχει ελπίδα, έχει χαθεί η άρθρωση αυτή. Όμως αριστερά έχουμε ένα ικανοποιητικό εύρος πάνω από 1,5 χιλιοστό. Συνεπώς αξίζει να το αναζητήσουμε περαιτέρω το υποκείμενο θέμα και δείτε σε μια αξονική αρθρογραφία, δεν μπορούσε να κάνει μαγνητική γιατί ήταν κλειστοφοβικός. Βλέπετε ένα τεράστιο επιχείλιο χόντρο. Δηλαδή, όταν λέμε τεράστιο, εννοούμε 10 φορές μεγαλύτερο από το φυσιολογικό και σε άλλη λήψη οβελία. Και ταυτοχρόνως βλέπετε ότι ο αρθρικός χόνδρος εδώ έχει σχεδόν εξαφανιστεί, εδώ έχει λεπτυνθεί και εδώ επίσης έχει εξαφανιστεί. Συνεπώς, έχουμε πρώιμη έναρξη εκφυλιστική οστεοαθλήτητα. Επαναλαμβάνω, σε αθλητές είναι πιο πιθανό να συμβεί. Βλέπουμε εδώ επίσης παραεπιχείλιες κύστης. Όταν δείτε παραεπιχείλια κύστη, ψάξτε για ρήξη του επιχείλιου χόνδρου. Νάτι και η ρήξη του επιχείλιου χόνδρου. Βλέπουμε παθολογικό σήμα μέσα στο μαύρο τρίγωνο που έπρεπε να υπάρχει. Και ταυτοχρόνως έχουμε και στένωση του μεσοδιαστήματος. Συνεπώς, πρώιμη έναρξη οστεοαρθρίτιδα. Άρα λοιπόν στην αναπτυξιακή δυσπλασία, θυμηθείτε, πρέπει να ξέρετε να μετράτε τη γωνία CE. Είναι πιο ακριβής όταν τη μετράτε σε απλές ακτινογραφίες, όχι σε αξονικές ή μαγνητικές. Θα πρέπει να αναζητήσετε ή να αξιολογήσετε τη διόγκωση του επιχείλιου χόνδρου. Δείτε για ρήξη του επιχείλιου χόνδρου για παραεπιχείλιες κύστης και αυτό σημαίνει πρώιμη έναρξη οστεοαθλήτητα. Το τέταρτο θέμα μας, επίσης πολύ συχνό στην καθημερινή πράξη, το οποίο στην αρχή δεν το αναγνωρίζαν ούτε οι ορθοπαιδικοί ούτε οι ακτινολόγοι, τώρα υπάρχει μια υπερδιάγνωση τόσο από τους ορθοπαιδικούς όσο και από τους ακτινολόγους. Και συνεπώς χρειάζεται μια καμπύλη εκμάθησης για να φτάσει κάποιος να αξιολογήσει τι συμβαίνει, είναι τα σύνδρομα τα ενδαρθρικής πρόσκλησης. Αυτά είναι δύο. Το ένα είναι τύπου πιστονιού, κινητήρα δηλαδή, και το δεύτερο είναι τύπου δαγκάνας. Για δείτε λοιπόν αυτόν τον ασθενή μεταξύ 2012 και 2014. Υπάρχει μια επιδείνωση της οστεοαρθρίτιδας, όπως βλέπουμε εδώ. Μέσα σε 2 χρόνια έχουμε επιδείνωση. Μπορείτε να φανταστείτε την ηλικία αυτού του ασθενούς. Δηλαδή, αν δεν ξέρατε την ηλικία, δεν θα λέγατε ότι είναι πάνω από 65, ίσως και πάνω από 70. Ο ασθενής αυτός είναι πρωταθλητής πολεμικών τεχνών στην Πορτογαλία, στη συνέχεια προπονητής στην Κρήτη
και βλέπετε ότι έχει ένα παθολογικό έβριμα. Αυτό πρέπει να αναζητήσουμε εμείς, όχι να πούμε απλώς ότι συμβαίνει στο αρτίτιδα. Και το παθολογικό έβριμα είναι αυτή εδώ η καμπούρα, η οστική προεξοχή στα όρια κεφαλής και αυχένα. Αυτή η οστική προεξοχή έχει ονομαστεί cam deformity, δηλαδή σαν πιστόνι, ή εγώ προτιμώ τον όρο που χρησιμοποιείται επίσης, δίκην λαβής πιστολιού, και κρατάμε τον όρο cam για το σύνδρομο συνολικά, και βλέπετε ότι αυτό το σύνδρομο, δηλαδή αυτό που η οστική προεξοχή λειτουργεί σαν πιστόνι και χτυπάει πάνω στο σημείο αυτό της κεφαλής την κάμψη, δημιουργεί την οστεοαρθρίτιδα. Η τύπου πίνσερ είναι τύπου δαγκάνα ή τανάλια, στην οποία η κεφαλή είναι φυσιολογική, αλλά έχουμε μεγάλη κάλυψη από την κοτήλη. Δεν μας αφορά σήμερα, γιατί δεν είναι τόσο εμπεριστατωμένη βιβλιογραφικά η σχέση του συνδρόμου αυτού με την οστεοαρθρίτιδα. Δείτε λοιπόν σε μια σχηματική παράσταση την καμπούρα, βλέπουμε το κόκαλο που προεξέχει και το οποίο στην κάμψη έρχεται σε επαφή με τον επιχείλιο χόνδρο, στην αρχή τον φλεγμένη, τον ερεθίζει, μετά κάνει ρήξη και μετά κάνει και ρήξη του αρθρικού χόνδρου. Δείτε λοιπόν ένα 35 αθλητή, ο οποίος έχει αυτή την δυσμορφία τύπου λαβής πιστολιού. Βλέπουμε το μεσάθειο διάστημα ότι έχει μικρύνει. Σε αυτό το σημείο έχουμε στρες σε κάθε κάμψη, συνεπώς στο σύνδρομο αυτό πρόσκρουσης τύπου πιστονιού έχουμε φυσιολογική κοτήλη αλλά παθολογική μοιραία κεφαλή. Μια κυρία 50 ετών, η οποία πονάει 15 χρόνια, από την ηλικία των 35, βλέπουμε αμφωτερόπλευρη καμπούρα και στένωση του μεσάρτητου διαστήματος. Πολύ αργά πλέον έχουμε εγκατεστημένη οστεοαρθρίτιδα με υπαρθρικές κύστες μεγάλες, έχουμε είδημα του οστικού μυελού, η ολική αρθροπλαστική είναι η μόνη λύση. Και σε αυτό το σαραντάρι η διάγνωση είναι πολύ καθυστερημένη. Βλέπουμε την δυσμορφία τύπου λαβής πιστολιού. Για το λόγο αυτό έχει πάρει αυτή την ονομασία. Όπου στην κάμψη έχουμε στρες στην έξω επιφάνεια της κοτήλης και εκεί έχουμε τη ρήξη του επιχείλιου χόνδρου. Άρα λοιπόν στόχος μας είναι όταν δούμε αυτή την οστική προεξοχή και η άρθρωση παραμένει ακέραια να οδηγήσουμε τον ασθενή και να τον πείσουμε να αναζητήσει αρθροσκόπο έμπειρο που θα αφαιρέσει αυτή τη μικρή οστική προεξοχή ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω εκφύλιση. Βλέπουμε επίσης και την αντιρρίδα, την πάχυνση του φλοιού στον ασθενή αυτόν. Άλλος ένας ασθενής 41 ετών, ο οποίος έχει δεξιά επώδυνο ισχύο, όμως η δυσμορφία τύπου λαβής πιστολίου υπάρχει αμφωτερόπλευρα, όπως βλέπετε. Δεξιά έχει καταστραφεί η άρθρωση, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Όμως αυτός ο ασθενής πήγε πράγματι, πίστηκε να πάει για αρθροσκόπηση αριστερά, όπου δεν είχε ιδιαίτερα συμπτώματα. Βλέπετε ότι το μεσάρθειο διάστημα είναι ακέραιο. Και ο ασθενής αυτός 10 χρόνια μετά δεν έχει αναπτύξει εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα. Αυτός είναι ο ρόλος λοιπόν του ακτινολόγου. Ίσως λοιπόν στη βιβλιογραφία να δείτε την ποσοτικοποίηση αυτής της οστικής προεξοχής με τη γωνία α. Η γωνία α σχηματίζεται με ένα κύκλο στη μοιραία κεφαλή, μια γραμμή που πηγαίνει προς την διαμήκος στον αυχένα και άλλη μια γραμμή που οδεύει στο σημείο ακριβώς που το οστό φεύγει από τον κύκλο. Αυτή η γωνία πρέπει να είναι φυσιολογικά κάτω από 60 μοίρες. Εδώ βλέπουμε ότι είναι 100 μοίρες στο αριστερό πλάγιο και 86 στο δεξί. Το δεξί λοιπόν είχε πιο πρώιμη εκφύλιση παρότι έχει γωνία α μικρότερη. Γιατί αυτός ο ασθενής χρησιμοποιούσε το δεξί πόδι στις αθλοπαιδίες. Το αριστερό πόδι δεν το χρησιμοποιούσε και παρότι είχε χειρότερη γωνία α έχει διατηρηθεί άρθρωση. Συνεπώς η γωνία α δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν το κάνω στην καθημερινότητα. Μπορεί όμως να σας το ζητήσει κάποιος ορθοπαιδικός. Ας έχετε λοιπόν υπόψη σας ότι ναι, μεν η γωνία α μπορεί να είναι παθολογική, αλλά μια γωνία α 61 μοίρες για παράδειγμα σε αθλητή που τρέχει 400 εμπόδια, η άρθρωση θα καταστραφεί στην ηλικία των 25 ετών. Άλλος ένας αθλητής του Τάικ Βοντό και τώρα προπονητής, ο οποίος δεν μπορεί πλέον να κινήσει το αριστερό ισχύο. Δείτε πως έχουμε τεράστιες κύστες στην αριστερή κοτήλη με είδημα του οστικού μυελού, στένωση του μεσάρθρου διαστήματος και ρήξη του επιχείλιου χόνδρου. Προχωρημένες λοιπόν αλλοιώσεις οστεοαρθρίτιδας σε 39 ετών άνδρα.
Και το τελευταίο θέμα είναι η οστεονέκρωση. Δεν είναι τόσο συχνό όσο τα προηγούμενα. Στην οστεονέκρωση έχουμε οστεοαρθρίτιδα, η οποία όμως σημειωτέων δεν συμβαίνει την ώρα της διάγνωσης. Συμβαίνει 5 με 15 χρόνια αργότερα. Επομένως, έχουμε ασθενή με γνωστή οστεονέκρωση, ο οποίος προσέρχεται με επιδείνωση του άλογους και περιορισμό της κινητικότητας. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε την τυπική εικόνα του band-like sign, βλέπετε εδώ την σκληρυντική ζώνη αμφωτεροπλεύρος. Σε αυτόν τον ασθενή, ο οποίος έχει στένωση του μεσάρθρου διαστήματος, η οστεοαρθρίτιδα εμφανίστηκε πολλά χρόνια μετά την οστεονέκρωση. Είναι 21 ετών γυναίκα, η οποία είχε πάρει πολλά στεροειδή λόγω νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας. Μια χρόνια λοιπόν φλεγμονή. Άλλος ένας ασθενής, μάλλον μία ασθενής 28 ετών, η οποία είχε πτώσει από άλογο, έκανε υπασία. Βλέπετε την σκληρυντική ζώνη που περιχαρακώνει την αιστεία της οστεονέκρωσης και βλέπουμε ότι σε αυτό το άκρο έχουμε στένωση του μεσάρτητου διαστήματος. Τι συνέβη εδώ? Η ασθενής με την πτώση είχε κάταγμα του αφιένα. Αυτό έκανε διακοπή της αιμάτωσης στην κεφαλή και έχουμε οστεονέκρωση, η οποία αρκετά χρόνια μετά οδήγησε σε οστεοαρθρίτιδα. Συνεπώς, ή μάλλον ας πάμε πρώτα στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Πάλι έχουμε θέματα με τις κακώσεις, όμως εδώ έχουμε και να συνυπολογίζουμε και τους μηνίσκους και τους χιαστούς συνδέσμους. Κατά τα άλλα, οι λοιμώξεις, οι ημενικές διαταραχές, η οστεονέκρωση, όλα αυτά είναι παρόμοια όπως και στην άρθρωση του ισχύου. Δεν είναι τόσο συχνά όμως στο γόνατο όσο είναι στην άρθρωση του ισχύου. Πιο συχνά έχουμε κακώσεις στην άρθρωση του γόνατος που δημιουργούν την πρώιμη σέναξη οστεοαρθρίτιδα. Και εδώ θα θέλουμε μια ηλικία κάτω από 60 ετών με πόνο, στένωση του μεσάρθρου διαστήματος και περιορισμό της κινητικότητας. Δύο ασθενείς εδώ, ο ένας είναι 40 ετών, έχει λίγο πόνο, παλιός ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου. Δείτε μέσα στο χόνδρο πώς προεξέχει ένα οστεόφυτο. Αυτό ονομάζεται κεντρικό οστεόφυτο ή χονδρογενές οστεόφυτο. Είναι, γιατί το αναφέρουμε ειδικά, γιατί είναι πιο σημαντικό από τα επιχείλια οστεόφυτα. Τα επιχείλια οστεόφυτα μπορεί να μην πονάνε, το χονδρογενές οστεόφυτο πονάει και επίσης έχει συνδεθεί με ταχύτερη πρόοδο της εκφύλισης της άρθρωσης. Σε έναν άλλον πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή βλέπουμε ένα μικρό χονδρογενές οστεόφυτο, όμως εδώ βλέπουμε ότι ο αρθρικός χόνδρος σταματάει. Έχουμε μεγάλο βαθμό διάβρωση σε αυτή την έκταση που βλέπετε εδώ. Αντιδραστικό οστεομυελικό είδημα. Έχουμε και ρήξη της οπίσθιας ρίζας του έσω μηνίσκου. Συνεπώς έχουμε πολλαπλά ευρήματα τα οποία οδηγούν σε εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα. Συνήθως η απουσία μηνίσκου ή η απουσία χιαστού συνδέσμου φέρνει ασύμμετρη επαφή των αρθρικών επιφανειών και οδηγεί σε πρώιμη εκφύλιση. Αυτός ήταν ένας καλαθοσφαιριστής ή μάλλον επίσης πρωταθλητής ή μάλλον επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Βλέπετε τα επιχείλια οστεόφυτα φαίνονται καλύτερα σε εικόνες TAF 1, όμως δεν είναι αυτά που μας δίνουν τον ορισμό της οστεοαρθρίτιδας. Βλέπω να το τονίζουν νεαροί συνάδελφοι αυτό στο πόρισμα. Στο πόρισμα πρέπει να τονίζουμε αυτό, ότι έχουμε ολική διάβρωση του αρθρικού χόνδρου. Αυτό κατατάσσεται σαν ICRS. Μπείτε και δείτε την κατάταξη της Διεθνούς Ένωσης Αξιολόγησης του Αρθρικού Χόνδρου, γιατί αυτό το σύστημα, το ICRS, ακολουθούν και οι αρθροσκόποι. Αυτό είναι ICRS 3, που σημαίνει ότι έχει διαβρωθεί ολόκληρος ο αρθρικός χόνδρος, χωρίς όμως αλλοιώσεις από τον οστικό μυαλό. Βλέπουμε επίσης και ένα ξένο σώμα μέσα σε μια συνοβιακή κύση στην Baker. Αυτός είναι ο καλαθοσφαιριστής, ο οποίος ήταν στο Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ελλάδας. Ήρθε για να αξιολογήσουμε το μόσχευμα του πρόστιχου χιαστού, γιατί αισθανόταν μια αστάθεια. Βλέπετε ότι έχει μια βίδα, έχει προηγηθεί μια συνδεσμοπλαστική. Το μόσχευμα έχει κοπεί, δεν υπάρχει. Όμως σε αυτόν τον αθλητή, ο οποίος είναι 25 ετών, βλέπουμε τεράστια οστεόφυτα, όπως βλέπετε εδώ. Βλέπουμε διάβρωση 50% του αρθρικού χόνδρου, εδώ λιγότερο από 50%. Βλέπουμε επιχείλια οστεόφυτα, μεγάλα. Και όμως αυτός ο ασθενής δεν είχε ευρήματα κλινικά οστεοαρθρίτιδας, είχε μόνο μια ήπια αστάθεια, έπαιζε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Συνήθως στους αθλητές αυτούς ο μυϊκός αντιπερισπασμός, δηλαδή η μυϊκή σύσπαση που έχουν οι γυμνασμένοι μύες,
καταφέρνουν και μειώνουν το άλγος από την εκφύλιση. Οι αθλητές αυτοί συνήθως μετά το πέρας της καριέρας τους εμφανίζουν το επώδυνο σύνδρομο. Και εδώ βλέπουμε ένα ασθενή με λέμφωμα 25 ετών, ο οποίος είχε πάρει μεγάλες δόσεις κορτιζόνης πριν από 15 χρόνια. Βλέπουμε ένα υπαρθρικό κάταγμα με ταυτόχρονη λέπτυνση του αρθρικού χόντρου. Στην ηλικία λοιπόν των 25 έχουν και μια καθίζηση μικρή της αρθρικής επιφάνειας. Στην ηλικία των 25 έχουμε μια πρώιμη οστεοαρθρίτιδα. Όπως είπαμε και στο ισχύο, η οστεονέκρωση πρέπει να υφίσταται για πάρα πολλά χρόνια πριν οδηγηθεί σε εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα. Η συμπτική αρθρίτιδα επίσης, δείτε πως σε 2 εβδομάδες η άρθρωση αυτή έχει καταστραφεί, βλέπουμε εκτεταμένο οστεμιελικό είδημα, ο μηνίσκος έχει εξαρθρωθεί και δεν έχουμε καθόλου αρθρικό χόνδρο στο έξω μεσάρθρο διάστημα. Το βλέπουμε και στην ακολουθία βαθμιδωτής ηχούς. Βλέπετε την έντονη ημενίτιδα από τη συμπτική αρθρίτιδα. Η συνοviακή οστεοχονδρομάτωση είναι επίσης μια σπάνια αλλά συνδεόμενη με εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα οντότητα. Στην απλή ακτινογραφία βλέπουμε οστεοχόνδρομα, όμως αυτά που δεν έχουν γίνει ακόμα οστεοχονδρώματα και είναι χόνδρινη σύστασης, π.χ. όλες αυτές εδώ οι περιπτώσεις αλλοιώσεων ενδαρθρικών, αυτά είναι χονδρώματα, δηλαδή θα καταλήξουν σε οστεοχονδρώματα. Και βλέπετε ότι ο εγκλωβισμός τους στις αρθρικές επιφάνειες έχει οδηγήσει σε μια ρήξη του χόνδρου της επιγονατίδας, αλλά επίσης και σε διαβρώσεις στον αρθρικό χόνδρο των μοιραίων κονδύλων μέχρι σταδίου 2 στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συνεπώς, ο ρόλος του ακτινολόγου είναι πολύ σημαντικός, έχει κλινική σημασία, γιατί αν εντοπίσουμε πρώιμη οστεοαρθρίτιδα, σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να καθυστερήσουμε με τις ανάλογες οδηγίες που θα δοθούν από τους κλινικούς ή με τις ανάλογες επεμβάσεις που θα χρειαστεί να κάνουν οι ειδικοί. Θυμηθείτε ότι η αναπτυξιακή δυσπλασία διαφεύγει της διάγνωσης και από τους ακτινολόγους. Τα σύνδρομα πρόσκρουσης είναι πολύ συχνά, όμως οι φλεγμονές, οι λοιμώξεις και οι άλλες περιπτώσεις όπως η οστεονέκρωση δεν είναι τόσο συχνές. Στο γόνατο θα πρέπει πάντα να συνεκτιμούμε το τραύμα το οποίο συνδέεται πιο συχνά από όλες τις παθήσεις με την πρώιμη σύναξη οστεοαρθρίτιδα. Θα έλεγα να προχωρήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, και στο δεύτερο θέμα και να αφήσουμε λίγο χρόνο για ερωτήσεις στο τέλος, αν υπάρχουν. Θα ήθελα να σας μιλήσω στο δεύτερο θέμα για τα σύνδρομα καταπώνησης, τα οποία είναι πολύ συχνά. Επίσης, δεν διαγνώσκονται συχνά. Αυτό είναι ένα άθλημα από το οποίο την πάτησα εγώ και κατέστρεψα τον υπερακάρθιό μου. Νομίζω ο κύριος Αδάμ μπορεί να έχει πάθει κάτι της στον αχίλιο ή στους στένοντες στην περιοχή από αυτό το άθλημα. Συνεπώς δεν γλιτώνει κανένας. Όταν μιλάμε για σύνδρομα καταπώνησης δεν μιλάμε για υπεραθλητές, μιλάμε για πάρα πολλούς, πολύ μεγάλο εύρος ηλικιακό. Και στα επόμενα λίγα λεπτά θα ήθελα να ορίσω αυτή την κλινική οντότητα, μετά να σας παραθέσω τις πιο συχνές περιπτώσεις και να δώσω έμφαση στη μαγνητική τομογραφία στα πιο συχνά ευρήματα καταπώνησης. Όταν έχουμε λοιπόν να κάνουμε με έναν αθλητή, οποιοδήποτε αθλητή, είτε είναι πολύ υψηλού επίπεδου, ατετοκούνμπο 18 έως 30 ετών, είτε αθλητή του Σαββατοκύριακου όπως λέμε, όπως είμαστε εμείς όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, που εμείς παρουσιάζουμε και τις περισσότερες κακώσεις, ακριβώς γιατί δεν είναι σταθερή η άσκηση, παιδιά επίσης, αλλά και οι υπερήλικες, οι οποίοι για λόγους υγείας έχουν εντολή να περπατάνε πάρα πολλά χιλιόμετρα τη μέρα για να στρώσει πίεση, το ζάχαρο κλπ. Τότε λοιπόν σε όλους αυτούς τους αθλητές υπάρχει ένα σκληρό ερώτημα το οποίο είναι πόση άσκηση είναι πολύ και πόσο το πολύ είναι τόσο πολύ που προκαλεί την κάκωση. Συνεπώς, οι κακώσεις καταπώνησης είναι χρόνιες κακώσεις, δεν είναι οξύες κακώσεις, που οφείλονται σε επαναλαμβανόμενες μικροκακώσεις, μια καταπώνηση λοιπόν στο μυοσκελετικό σύστημα, χωρίς να αφήνουμε επαρκή χρόνο για να ανακάμψουν οι ιστοί. Αυτή λοιπόν η λεπτή ισορροπία. Αν κάποιος κάνει κάθε μέρα 10 χιλιόμετρα, στο τέλος θα υποστεί μια κάκωση και δεν είναι αθλητής μαραθωνοδρόμος ή μεγάλων αποστάσεων. Αν όμως η άσκηση γίνεται κάθε 2 ή κάθε 3 μέρες, τότε οι ιστοί ανακάμπτουν και δεν έχουμε κακώσεις. Η μαγνητική τομογραφία είναι η καλύτερη μέθοδος για όλες αυτές τις κακώσεις. Ας ξεκινήσω από τις οστέινες βλάβες. Εδώ έχουμε δύο. Έχουμε την αντίδραση καταπώνησης και το κάταγμα.
και θα πρέπει να πούμε ότι είναι σπάνιες στο άνω άκρο, πιο συχνές είναι στα κάτω άκρα, λεκάνη και κάτω άκρα, και βλέπετε ένα μεγάλο φάσμα των κακώσεων καταπώνησης. Οι πιο συχνές είναι αυτές που λέμε αντίδραση καταπώνησης. Τι είναι αντίδραση καταπώνησης? Είναι οστιμιελικό είδημα, χωρίς να υπάρχει τίποτα άλλο. Στη μαγνητική τομογραφία μιλάμε, δηλαδή χωρίς να υπάρχει γραμμή κατάγματος. Εάν δεν αναπαυθεί ο ασθενής σε αυτό το στάδιο, τότε θα έχουμε κάταγμα, το οποίο κάταγμα μπορεί να είναι υψηλού κινδύνου, θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό, να γίνει ασταθές και μπορεί να φτάσει μέχρι και στο χειρουργείο. Συνεπώς έχουμε ένα μεγάλο φάσμα, οφείλουμε να τα αναγνωρίσουμε αυτά, γιατί είναι διαφορετική η θεραπεία. Οι τένοντες επίσης συμμετέχουν στα σύνδρομα αυτά και εδώ έχουμε τενοντολιτρίτιδα, τενοντοπάθεια, ρήξη τένοντα και σύνδρομα επίσης πρόσκρουσης. Δείτε σε ένα πολύ καλό αθλητή, ο οποίος είναι κολυμβητής και έχει 19 ετών, κολυμβητής πεταλούδα και ο οποίος έχει μικροαστάθεια στην κλινική εξέταση. Δείτε πώς υπάρχει μια συλλογή υγρού υπακρομιακά με πάχυνση του ημένα. Όταν έχουμε πάχυνση του υπακρομιακού ημένα πάνω από 2 μιλιμέτρα, τότε έχουμε κλινικά σημαντική υπακρομιακή θυλακίτιδα. Σε αυτούς τους αθλητές παρατηρείται αντιδραστικά αυτή η συλλογή από μικροαστάθεια. Επίσης βλέπουμε ότι έχει μια έντονη παρουσία ερυθρού στοιχείου ο αθλητής αυτός. Το φυσιολογικό ερυθρό στοιχείο σταματάει στην επίφυση, στη μετάφυση. Εδώ έχουμε ερυθρό στοιχείο και στην επίφυση. Πότε συμβαίνει αυτό? Όταν έχουμε αυξημένες ανάγκες αιμοποίησης, όπως αυτός ο αθλητής που γυμνάζεται, δεν θυμάμαι και πόσες ώρες την εβδομάδα. Να λοιπόν μια αντίδραση καταπώνησης, μόνο οστεομυελικό είδημα. Ενώ σε αυτόν τον ασθενή ο οποίος σηκώνει βάρη, βλέπουμε μια διάσταση της ακρομοκλειδικής άρθρωσης και η οποία διάσταση στο τέλος μπορεί να οδηγήσει σε ακροοστεόλυση. Βλέπετε το σύνδρομο της αντίδρασης καταπώνησης και μια ασάφεια του φλοιού. Συχνά και δεν διαγνώσκονται αρκετά καλά από τους ακτινολόγους είναι τα σύνδρομα οπισθοάνω πρόσκρουσης. Αυτά παρατηρούνται στην κολύμβηση, κυρίως πεταλούδα, στο water polo, στο ακόντιο, στο volleyball, στο σερβίς και στο τένις στο σερβίς. Τι σημαίνει οπισθοάνω πρόσκρουση? Οπισθοάνω πρόσκρουση συμβαίνει όταν η βραχιόνια κεφαλή πηγαίνει τόσο πίσω που χτυπάει πάνω στον οπίσθιο άνω επιχείλιο χόντρο. Συνεπώς αυτό που παρατηρούμε από αυτή εδώ την πρόσκρουση είναι παρουσία κύστεων. Αυτή εδώ η περιοχή εφάπτεται με τον επιχείλιο χόντρο, ο οποίος παρουσιάζει εκφύλιση, παρουσιάζει αυξημένο σήμα σε σχέση με τον πρόσθετο επιχείλιο χόντρο. Τι άλλο βλέπουμε? Βλέπουμε ρήξεις της κάτω επιφάνειας του πρόσθετου υπακάνθιου καθώς και του υπερακάνθιου. Και επίσης στη θέση Eiber μπορεί να δούμε στο σημείο αυτό όχι μόνο τις κύστης, αλλά και την πάχυνση του αρθρικού θύλακα, καθώς και μια έκεντρη θέση της βραχιώνες κεφαλής. Συνεπώς είναι λεπτά ακτινολογικά σημεία, τα οποία όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι πάνε πολύ καλά με φυσικοθεραπεία όταν αναγνωριστεί το σύνδρομο. Πηγαίνοντας στον αγκώνα, οι δύο πιο συχνές κακώσεις καταπώνησης είναι η εκφύλιση του τένοντα του δικεφάλου, ο οποίος βλέπετε εδώ στο σημείο της κατάφυσης στην κερκίδα παρουσιάζει παθολογικό σήμα, χάνει το μαύρο σήμα που όφιλε να έχει, έχει αυξημένο σήμα, αλλά επίσης και ο γνωστός αγκώνας του τενίστα, που πιο συχνά δεν παρατηρείται στους τενίστες, αλλά εγώ θα έλεγα και σε επαγγέλματα, σύμφωνα με την εμπειρία μου, βλέπουμε παθολογικό σήμα στην περιοχή των εκτινόντων τενόντων, δίπλα στον έξω επικόνδυλο. Γι' αυτό ονομάζεται και έξω επικονδυλίτιδα. Ο καρπός και το άκρο χέρι επίσης έχουν πολύ σημαντικά και συχνά σύνδρομα και βλέπουμε τα κατάγματα καταπώνησης έχουν μια συγκεκριμένη σχέση με αθλήματα. Ας πούμε το σκαφοειδές, εκτός από την πτώση σε έξω στροφή που παρατηρείται σε μερικά αθλήματα, όπως για παράδειγμα στο σκι του βουνού, αλλά επίσης στη σκοποβολή, καθώς και στην ενόργανη γυμναστική. Το άγκιστρο του αγκιστρωτού στα αθλήματα ρακέτας. Το πυραμοειδές στο break dancing. Στο τένις βλέπουμε το δεύτερο μετακάρπιο. Στο ίδιο πλαίσιο έχουμε την οστεονέκρωση, την ιδιοπαθή όπως λεγόταν παλιότερα, καθώς επίσης και την ολένιο-καρπική πρόσκρουση. Δείτε εδώ μια αντίδραση καταπώνησης, χαμηλό σήμα σε ταφένα, υψηλό σε καταστολή του σήματος του λίπους, σε ένα αθλητή που κάνει break dancing.
Πώς θα το διαγνώσουμε αυτό το έβριμα από οστικό μόλοπα, τη γνωστή ως οστική θλάση, bone bruise. Δεν μπορούμε να το διαγνώσουμε. Η μόνη απάντηση είναι το ιστορικό. Ο ασθενής ο οποίος έχει μονήρη κάκωση έχει οστικό μόλοπα. Ο ασθενής ο οποίος δεν έχει κάκωση, αλλά απλά πονάει από επαναλαμβανόμενες μικροκακώσεις, έχει αντίδραση καταπώνησης. Αυτή η αστυνομικός, η οποία είχε πάθος με τη σκοποβολή, έρχεται με χρόνιο πόνο, βλέπετε ότι οι σκαφοειδές στην εγγύς μοίρα παρουσιάζει σκλήρινση, η οποία σκλήρινση παρατηρείται και στην αξονική τομογραφία. Δείτε ο οστικός μυελός, δεν έχει καμία σχέση με τα εγγύς οστά του καρπού, όπου έχουμε πολύ ωραία ανάδειξη του σπογκώδους οστήτης του και του φλοιού. Και στη μαγνητική τομογραφία έχουμε χαμηλό σήμα συνταφέναν, υψηλό στην καταστολή του σήματος του λίπους με χορήγηση σκιαγραφικού. Υπάρχει πρόσληψη σκιαγραφικού, άρα αυτός εδώ οστικός μυελός είναι βιώσιμος, ενώ αυτός εδώ οστικός μυελός είναι νεκρός. Και έτσι ξεχωρίζουμε τον τύπο 1 που έχουμε ολόκληρο το οστό νεκρό. Εκεί θα μας παρέπεμπε η αξονική τομογραφία, η οποία δείχνει οστεοσκλήρινση στο σύνολο του οστού, ενώ η μαγνητική τομογραφία μας δείχνει ότι έχουμε λιγότερο από το 50% και συνεπώς είναι τύπος 2. Αυτό έχει σημασία στη θεραπεία. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι για να δούμε βιώσιμο οστικό μυελό, χρειαζόμαστε ταφένα με καταστολή του σήματος του λίπους και χορήγηση σκιαγραφικού. Αυτή ονομάζεται νόσος Πράισερ. Παλιά τη λέγανε ιδιοπαθή οστεονέκρωση. Στην πραγματικότητα δεν είναι ιδιοπαθής. Όλοι οι ασθενείς, αν ρωτήσει κάποιος, έχουν κάποιο ιστορικό επαναλαμβανόμενων μικροκακώσεων. Το σύνδρομο ολαινοκαρπικής πρόσκρουσης έχει ευρήματα ακόμη και στις απλές ακτινογραφίες. Δείτε μικρές κιστούλες στο μινοειδές και στο πυραμοειδές. Και πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται σε πρόσκρουση της ολένης σε αυτή την επιφάνεια, όταν έχουμε ολένη απόκληση της άκρας χειρός. Γιατί εδώ έχουμε μια ανατομική παραλλαγή. Έχουμε θετική απόκληση, positive ulnar variance, δηλαδή στο οποίο η ολένη έχει μεγαλύτερο άξονα διαμήκη από ότι η κερκίδα. Οι πρώιμες αλλοιώσεις, ή αν θέλετε οι πιο προχωρημένες αλλοιώσεις, φαίνονται στη μαγνητική τομογραφία, στην οποία βλέπουμε εκτός από την παθολογία του οστικού μυελού, βλέπουμε και τη χονδρόλυση. Δεν υπάρχει αρθρικός χόνδρος στο σημείο αυτό, όπως και στο σημείο αυτό. Είναι ένα σύνδρομο πολύ συχνό σε όσους παίζουν τένις. Πηγαίνοντας στο ισχύο και στη λεκάνη, έχουμε συχνά κακώσεις καταπώνησης στα οστά, έχουμε οργανοθυλακίτιδες, έχουμε κακώσεις των επιχείλειων χόντων, ακόμη και συνδεσμικές κακώσεις. Για παράδειγμα, σε αυτόν εδώ τον αθλητή ρυθμικής γυμναστικής βλέπετε πως οι στρογγύλοι σύνδεσμοι, κάτι που δεν βλέπουν συνήθως οι ακτινολόγοι, τον αγνοούν και όμως είναι αίτιο επώδυνου ισχύου, βλέπετε πως έχουμε μεγάλου βαθμού πάχυνση των συνδέσμων με ειδηματώδη απεικόνηση στην καταστολή του σήματος του λίπους. Μία κυρία 30 ετών που ήθελε να χάσει βάρος πήρε λάθος εντολές ή το σκέφτηκε μόνη της λάθος και άρχισε να κάνει τζόκινγκ, το οποίο δεν είναι καλή ιδέα για κάποιον που δεν έχει κάνει τζόκινγκ ποτέ στη ζωή του, και βλέπετε μια ανάπτυξη οστικού ειδήματος. Αυτή είναι αντίδραση καταπώνησης. Η αντίδραση καταπώνησης θεραπεύεται με ανάπαυση 3 έως 6 εβδομάδες. Αντίθετα, το κάταγμα κόπωσης που το βλέπουμε εδώ, συγγνώμη, το βλέπουμε και στη μαγνητική τομογραφία, μια μαύρη γραμμή η οποία εκτείνεται ως το φλοιό, περιβάλλεται από οστεομυελικό είδημα, και δύο μια αρχόμενη μαύρη γραμμή που περιβάλλεται από οστεομυελικό είδημα. Το κάταγμα καταπώνησης θέλει ανάπαυση 3 έως 6 μήνες, όχι εβδομάδες. Φαίνεται το κάταγμα αυτό στην απλή ακτινογραφία? Όχι. Αυτή εδώ η ακτινογραφία ελήφθη 6 εβδομάδες μετά τη μαγνητική τομογραφία. Στις αρχικές λήψεις δεν είναι ορατά τα κατάγματα κόπωσης. Στο γόνατο έχουμε μια μεγάλη παλέτα ευρημάτων. Δείτε για παράδειγμα σε αυτόν τον αθλητή άλματος ισμίκος πως έχει αντίδραση καταπώνησης στην επιγονατίδα, ως θυμιελικό είδημα δηλαδή. Μια ορειβάτηση η οποία μετά από μια ανάπαυλα του καλοκαιριού, όπου είναι αρκετή ζέστη, οι ορειβασίες στην Κρήτη αρχίζουν από το φθινόπωρο, βλέπετε πως έχει κάνει ένα κάταγμα καταπώνησης με εκτεταμένο στεμελικό είδημα. Το κάταγμα έχει μαύρη γραμμή, χαμηλό σήμα και σε καταστολή του σήματος του λίπους και σε ΤΑΦ1 εικόνες. Χαρακτηριστικά το κάταγμα, όπως είπαμε προηγουμένως, εκτείνεται ως το φλοιό. Για να το ονομάσουμε κάταγμα καταπώνησης πρέπει να εκτείνεται στο φλοιό και να περιβάλλεται από στεμελικό είδημα.
Άλλες κακώσεις καταπώνησης είναι η χονδρομαλάκηση της επιγονατίδας, η οποία παρατηρείται συχνά στο πρόστιο. Δείτε εδώ σε αυτή την αθλήτρια την εστιακή διόγκωση του αρθρικού χόνδρου με παθολογικό σήμα και στα δύο γόνατα. Ενώ σε αυτή εδώ την αθλήτρια συγχρονισμένης κολύμβησης βλέπουμε ότι υπάρχει μία, όπως λέμε, αποφλίωση, delamination του αρθρικού χόνδρου. Έχει χάσει την επαφή με τον εντοβάθη φλοιό του οστού. Αυτό δεν είναι ορατό ούτε στους αρθροσκόπους. Οφείλουμε να το αναφέρουμε, γιατί αν δεν το αναφέρουμε θα ξεκολλήσει ολόκληρο ο χόνδρος αργότερα. Βλέπετε ήδη κάποια ξέφτια από πρώιμη εκφύλιση του χόνδρου. Αλλά όμως ο κύριος πόνος στην αθλήτρια αυτή ήταν σε αυτό το σημείο, στην ανώτερη μοίρα του λιπόδου σώματος του Χόφα, το οποίο έχει μια ειδηματώδη απεικόνηση λόγω πρόσκρουσης του επιγονατιδικού τένοντα επί του μοιραίου οστού. Συχνό έβριμα σε ποδηλάτες και δρομείς είναι το είδημα μεταξύ λαγονοκτημίας ασθενίας και εξωμοιραίου επικονδύλου. Βλέπετε ένα έντονο είδημα σε αυτήν εδώ την αθλήτρια της ιστιοσανίδας. Επίσης εδώ σε αυτόν τον αθλητή του τένις είναι ένα συχνό έβριμα, το οποίο μπορούμε επίσης να το θεραπεύσουμε με έγχυση στεροειδούς υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Ο επιγονατιδικός τένοντας μπορεί να έχει πάχυνση και παθολογικό σήμα, αυτή είναι η τενοντοπάθεια, μπορεί να έχει μερική ρήξη, όπως βλέπουμε στο σημείο αυτό, αυτός είναι ένας μπασκεμπολίστας δεύτερης κατηγορίας επαγγελματικής, ή μπορεί να έχουμε την Osgood Slater, την οστεοχονδρίτιδα, η οποία ξέρουμε ότι στην πλειοψηφία της θεραπεύεται μέχρι την ανάπτυξη του σκελετού, όμως σε μερικές περιπτώσεις έχουμε παραμονή των συμπτωμάτων και στην ενήλικη ζωή. Εδώ βλέπουμε μια χαμηλή θέση της επιγονατίδας, πατέλα μπάχα, η οποία προδιαθέτει στον ελκυσμό της πρώην απόφυσης και συνεπώς παραμένουν τα συμπτώματα, αυτή την ονομάζουμε σαν unresolved Osgood Slater, δηλαδή μια εμένουσα οστεοχονδρίτιδα Osgood Slater. Σε αθλητές οι οποίοι είναι σε αθλήματα δρόμου, κυρίως μεγάλων αποστάσεων, αλλά ακόμη και σε σερβιτόρους, σε όσους εργάζονται πολλές ώρες όρθιοι, το βλέπουμε σε εργαζόμενους στον τουρισμό. Εγώ το έχω δει και στον κριτικό γάμο, όπου η πεθερά ή η μητέρα σερβίρει 500 άτομα τη μέρα επί ένα μήνα πριν το γάμο και καθαρίζει και ετοιμάζει το σπίτι για ένα μήνα μετά. Βλέπουμε αυτή την περιοστίτιδα στην απομοίρα της κνήμης, η οποία συχνά συνοδεύεται και από συλλογή υγρού στην εντοβάθη περιτονία. Αυτό ονομάζεται shin splint ή σύνδρομο καταπώνησης της εσωκνήμης. Είναι πάρα πολύ συχνό, υποδιαγνωσκόμενο, αλλά ένας καλός κλινικός γιατρός μπορεί να βγάλει τη διάγνωση κλινικά. Και τελειώνοντας με το πόδι και την ποδοκνημική, έχουμε αρκετές οστικές κακώσεις, έχουμε σύνδρομα πρόσκρουσης και έχουμε δύο σοβαρές οντότητες στον αχίλιο τένοντα και στην πελματία απονεύρωση που θα πρέπει να τη συζητήσουμε. Θα αφήσω εκτός συζήτησης πιο σπάνια σύνδρομα τα οποία δεν συναντά κανείς εύκολα. Σε αυτόν εδώ τον ποδοσφαιριστή, τον επαγγελματία 32 ετών, βλέπουμε μια πολύ μικρή περιοχή οστεομυελικού ειδήματος στην επίφυση. Είναι ποδοσφαιριστής του Όφη, ο οποίος πονούσε. Οι ακτινογραφίες είναι φυσιολογικές και βλέπετε απλώς μια αντίδραση καταπώνησης. Ο πόνος υφέθηκε με 3 εβδομάδες ανάπαυση. Σε έναν άλλο αθλητή 33 ετών βλέπουμε ένα κάταγμα καταπώνησης στην πτέρνα. Βλέπετε μια ανώμαλη παρυφή, χαμηλή ένταση σήματος σε όλες τις ακολουθίες παλμών που περιβάλλεται από εκτεταμένο στο ημελικό είδημα. Αυτό είναι ένα κάταγμα υψηλού κινδύνου και είναι υψηλού κινδύνου γιατί εδώ καταφύγεται ένας ισχυρός αχίλιος τένοντας και μπορεί να πάρει όλο αυτό το οστικό κομμάτι μαζί του εάν δεν υπάρχει κατάλληλη θεραπεία. Κατάγματα στην πτέρνα παρατηρούνται και πιο μπροστά, συνήθως σε οστεοπενικούς ή οστεοπορωτικούς ασθενείς. Τότε αυτά τα ονομάζουμε κατάγματα ανεπάρκειας, γιατί έχουμε φυσιολογικές φορτίσεις, δεν έχουμε υπερβολικές φορτίσεις όπως στους αθλητές. Φυσιολογικές φορτίσεις λοιπόν σε οστεοπενικό οστό ή οστεοπορωτικό οστό καταλήγουν σε κατάγματα ανεπάρκειας. Άλλο ένα κάταγμα, αν μάλλον ασθενείς με αφωτερόπλευρα κατάγματα, εδώ βλέπουμε απλώς περιοστίτιδα, ίδρυμα του οστικού μυελού χωρίς κάταγμα του φλοιού, ενώ εδώ βλέπουμε ότι χάνεται και ο φλοιός από την υπερεμία του μικροκατάγματος καταπώνησης. Οστεοχόνδρες κακώσεις είναι συχνές. Εδώ βλέπετε μια μαγνητική αρθρογραφία στην οποία φαίνεται ότι το σκιαγραφικό λιένει όλη την επιφάνεια της οστεοχόνδρες κάκωσης και συνεπώς έχουμε μια σταθή κάκωση σταδίου 3. Αυτός ήταν ένας αθλητής πολύ υψηλών προδιαγραφών του βόλεϊ, με πολλαπλά διαστρέμματα.
Από τα πολλά σύνδρομα πρόσκρουσης στην ποδοκνημική και στο άκρο πόδι θα προτιμήσω να ασχοληθώ με αυτά τα τρία που είναι τα πιο συχνά. Στο σύνδρομο πρόσθετης πρόσκρουσης ή αυτό που ονομάζεται και πόδι του ποδοσφαιριστή έχουμε μια οστική προεξοχή όπως βλέπετε στο σημείο αυτό, η οποία οστική προεξοχή σε κάθε αρχαία κάμψη εφάπτεται στην μοίρα αυτή της κνήμης, αναπτύσσει οστεόφυτα και καταστρέφει τον αρθρικό χόνδρο. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε αυτή την οστική προεξοχή έγκαιρα, γιατί μπορεί αρθροσκοπικά να αφαιρεθεί και να σώσουμε μία άρθρωση. Σε έναν άλλο ασθενή με διαστρέμματα, βλέπουμε αυτές τις δύο μικρές περιοχές, οι οποίες είναι η αλλοεινόδης ιστός. Παρόλη τη μικρή έκταση, είναι πολύ επώδυνο. Εγκλωβίζεται ακριβώς ο πιστίος του πρόστιο αστραγαλοπερενικού συνδέσμου. Αυτός εδώ είναι φυσιολογικός, όμως αυτός εδώ ο σύνδεσμος είναι παχύς, το οποίο σημαίνει ότι έχει υποστεί πολλαπλά διαστρέμματα στο παρελθόν και αυτό είναι το αποτέλεσμα της επούλωσης, φυσιολογικής επούλωσης. Σε περίπτωση που έχουμε μια απόφυση μεγάλη στιέντα, ένα μεγάλο οστάριο τρίγωνο στα πλαίσια ανατομικής παραλλαγής, μπορεί να δούμε σύνδρομα οπίσθιας πρόσκρουσης. Για παράδειγμα, όταν έχουμε πελματιαία κάμψη, αυτή η απόσταση μεταξύ πτέρνας και κνήμης θα μειωθεί και τότε θα εγκλωβιστούν αυτά τα οστά μέσα στις δύο επιφάνειες, θα έχουμε οστεμιελικό είδημα και αυτό είναι επώδυνο. Βλέπουμε επίσης και σε μια μπαλαρίνα πως υπάρχει οστεμιελικό είδημα χωρίς τριγωνοστάριο, μόνο με μια απόφυση στιέντα. Η τενοντοπάθεια του αχίλιου τένοντα διακρίνεται στην καταφυτική και στη μη καταφυτική μοίρα. Η μη καταφυτική είναι 2 σε 6 εκατοστά πάνω από την καταφυτική μοίρα. Συνήθως οι αθλητές πάσχουν στη μη καταφυτική, οι ρευματολογικοί ασθενείς στην καταφυτική. Αυτά όμως δεν είναι κανόνας. Έχω δει πάρα πολλούς μαραθωνοδρόμους να έχουν πρόβλημα στην καταφυτική μοίρα. Και τα ευρήματα στον αχίλιο τένοντα είναι η παρατενοντοπάθεια. Γιατί λέμε παρατενοντοπάθεια? Γιατί ο αχίλιος τένοντας δεν έχει έλυτρο, έχει παρατένοντα, αυτός φλεγμένη. Στη συνέχεια μπορούμε να έχουμε τένοντοπάθεια ή και τα δύο μαζί και στο τέλος θα οδηγήσουν σε μια ρήξη. Αυτή είναι η φυσική ιστορία των πραγμάτων. Δείτε λοιπόν σε μια εικόνα καταστολής του σήματος του λίπους αυτή τη λεπτή ζώνη υψηλού σήματος στον παρατένοντα. Είναι πολύ επώδυνο αυτό, είναι παρατενοντοπάθεια. Η τένοντοπάθεια είναι η ατρακτοειδής πάχυνση με παθολογικό σήμα εντός του τένοντα και είδημα στο λιπόδες σώμα του Κέιγκερ. Αυτή είναι η τένοντοπάθεια. Εδώ έχουμε μία ρήξη πλήρη και εδώ έχουμε μία μερική ρήξη. Αυτές συνήθως αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Η πελματιαία απονεύρωση μπορεί να υποστεί ρήξη συνήθως σε αθλητές πολύ υψηλών προδιαγραφών. Εδώ έχουμε μία πρωταθλήτρια των 400 μέτρων. Τη ρήξη αυτή την έπαθε στην εκκίνηση της κούρσας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Βλέπετε την πελματεία απονεύρωση, η οποία πρέπει να έχει αυτή την μορφολογία, πόσο παχυσμένη είναι και πώς στην αρχή είχε εκφύλιση και στη συνέχεια έγινε ρήξη. Αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι η μαγνητική τομογραφία είναι το πιο ισχυρό διαγνωστικό εργαλείο, χωρίς όμως να αποκλείεται η χρήση και άλλων μεθόδων όπως οι απλές ακτινογραφίες, οι οποίες συχνά είναι η πρώτης γραμμής εκκίνηση για την διάγνωση. Και σημαντικό για τους ακτινολόγους είναι να γνωρίζουν τι περιμένουμε να δούμε σε κάθε άθλημα. Όποιος γνωρίζει την αθλητική δραστηριότητα και τις κακώσεις που συνδέεται με αυτή κάνει τη ζωή του πολύ πιο εύκολη. Επίσης, η επικοινωνία με τον κλινικό για το κλινικό ερώτημα που χρειάζεται την απάντηση είναι πολύ σημαντική για να έχουμε μια καλή διάγνωση η οποία θα αποβεί σε όφελος του ασθενούς. Και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ για τις δύο εξαιρετικές ομιλίες που μας κράτησαν σε πλήρη ευρήγορση, γιατί ήταν πάρα πολύ πληροφοριακές. Έγιναν με έναν τρόπο απολαυστικό και νομίζω κερδίσαμε όλοι από αυτό πάρα πολύ. Και επειδή τις βιντεοσκοπούμε, όπως έλεγε και η Καρδάνα, πιστεύω ότι αξίζει κανείς να τις δει αυτή την ομιλία 2-3 φορές, γιατί σε κάθε καινούργια φορά έχει να πάρει καινούργια πράγματα. Τηλεφωνώ, ναι. Εξαιρετικές ομιλίες λοιπόν, δοσμένες με έναν τρόπο, όπως σας είπα, απολαυστικό και σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Θέλω να ζητήσω από τους παριστάμενους ή από τους συναδέλφους που είναι συνδεδεμένοι και μας παρακολουθούν
και να του ενθαρρύνω να κάνουν ερωτήσει. Ο κ. Καρδάνη είναι από του πιο καλού ομιλητέ που θα απαντήσει σε απορίε σα. Και όπω σα έχω πει και άλλη φορά, είναι μια ηλικία που μπορείτε να κάνετε ερωτήσει εύκολα, διότι δεν υπάρχουν ανόητε ερωτήσει. Ακριβώ. Και υπάρχουν ανόητε ερωτήσει. Αλλά τώρα κάνετε ερωτήσει και έχουμε έναν ομιλητή που πραγματικά θα δείτε ότι θα σα ικανοποιήσει με την απάντησή του οπωσδήποτε. Όπως λοιπόν από αυτούς που παρακολουθούν από μακριά, θέλει να κάνει οποιαδήποτε ερώτηση, κάνει unmute τον εαυτό του και την υποβάλλει. Και όποιος από τους συναδέλφους εδώ θέλει να κάνει την ερώτηση, τον ενθαρρύνω να την κάνει χωρίς δισταγμό. Να δώσω κι εγώ συγχαρητήρια στον κύριο Καραντάνο, γιατί εντυπωσιάζει με το βάθος των πιο πολύ των γνώσεων που έχουν να κάνουν και με την αιτία, το εναπεικονιστικό αποτέλεσμα, το κλινικό background που πρέπει να καταλάβει κάθε ένας που ακούει αυτές τις ομιλίες ότι ο ακτινολόγος είναι αυτός που έχει μπροστά τον άρρωστο και τον ρωτάει όλα αυτά για να καταλάβει τον μηχανισμό του αθλητή που έγινε μια κάκωση από τις συνήθειές του. Είναι λοιπόν όλα αυτά που βλέπεις στις εικόνες πρέπει να σε οδηγήσουν σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που κινείται και αθλείται ο καθένα. Αυτό ο φορτωγάλο που μα έδειξε, Απόστολε, χειροποιήθηκε τελικά για την καμπούρα. Το πόδι, το footballer's ankle. Ναι. Αυτό είναι πρώτο μου ξάδερφο για την ακρίβεια. Χειρουργήθηκε, ναι. Είσαι Πορτογάλο ξάδερφο. Α, για τον Πορτογάλο, λε. Το ισχύω. Εγώ έλεγα για το footballer Σάντλ. Ο Πορτογάλος όχι. Αυτός οδηγήθηκε σε ολική αρθροπλαστική περίπου 5 χρόνια μετά τη δεύτερη ακτινογραφία. Μπορούσε όμως τότε που τον είδες που ήταν 28 χρονών να κάνει να δουλειάζουν την καμπούρα. Ήταν ήδη αργά. Είχε στένωση του μεσάρτητου διαστήματος. Άρα λοιπόν η ένδειξη για χειρουργείο είναι, για αυτού του τύπου το χειρουργείο είναι το μεσάρτητο διάστημα και αν ή καθόλου συμπτώματα. Και εκεί είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Πώς θα πείσεις κάποιον ασθενή, ο οποίος δεν έχει συμπτώματα, να του πεις ότι αν πας τώρα, δεν θα έρθεις μετά από 10 χρόνια για ολική αρθροπλαστική. Έχω καταφέρει να το κάνω σε μερικούς. Μερικοί ανθίστανται και λένε εντάξει, θα δούμε όταν πονέσει. Και εκεί είναι η ικανότητα και η δική μας και των ορθοπαιδικών επίσης. Να πείσουν. Ο ασθενής, ο Έλληνας επίσης, είναι υποψιασμένος ότι μπορεί η επέμβαση να γίνει για άλλο λόγο. Καθαρά κερδοσκοπικό. Έχουμε δηλαδή και λεπτές ισορροπίες εκεί. Φαντάζομαι ότι ανάλογα με το άθλημα που κάνει κάθε ένας, μιλάω τώρα για επαγγελματίες, θα πρέπει ίσως εκτός από που λες πιστοποιητικό υγείας, κάνει μια κορφιά θώρακα. Υπάρχουν λοιπόν ανάθλημα ακτινογραφίες που μπορούν να δουν, να δει κάποιο έμπειρος πιθανές ανατομικές παραλλαγές που θα οδηγήσουν σε κάποιο πρόβλημα μελλοντικά. Ίσως αυτό πρέπει να γίνεται συστηματικά ανάλογα με το άθλημα που κάνει ο καθένας. Πολύ καλή ιδέα και το αναφέραμε ειδικά για την υποκλινική αναπτυξιακή δυσπλασία, η οποία είναι και πολύ συχνή. Πάνω σε εγώ δεν έχω τραυματισμό από το ποδόσφαιρο, να ρίξω ο κ. Φασόπουλος έχει. Εύστεχες παρατηρήσεις, ερώτηση και σχόλιο καλοδεχούμενο. Οποιαδήποτε συνάδελφο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα και από μένα. Μου φαίνεται καλά ο Μαρθέβιος. Γεια σου Νίκο. Θα ήθελα να ρωτήσω για την αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχύου. Εκτός από το screening test που κάνουμε κατά τη διάρκεια της νεολαικής ηλικίας, έχει νόημα να γίνεται και κάποιο έλεγχο με ακτινογραφία σε μεταγενέστερη ηλικία όταν δεν υπάρχουν συμπτώματα? Όχι, γιατί η υπερχρωτομογραφική εξέταση όταν γεννηθεί ένα παιδί ακριβώς έχει σκοπό να αυξήσει τη διαγνωστική ακρίβεια, πρώτον, και δεύτερον να αποφύγουμε την ακτινοβολία. Νομίζω ότι το θέμα, επίσης στη μικρή ηλικία η ακτινογραφία δεν είναι αξιόλογη. Δεν έχει αξιοπιστία. Η ακτινογραφία έχει αξιοπιστία αφού ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του σκελετού. Τότε λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε αυτό που είπε ο κ. Χατζηδάκης. Δηλαδή, εάν έχεις ένα άθλημα στο οποίο είναι χορός, ας πούμε, στις γυναίκες που κάνουν σπαγκάτα ή ενόργανοι σε άντρες και γυναίκες ή κάποιο άθλημα το οποίο έχει πολύ μεγάλο άνοιγμα ποδιών όπως είναι τα άλματα,
Σε αυτούς ενδεχομένως θα είχε ενδιαφέρον να παίρνουμε μια ακτινογραφία, μία, άπαξ, για να δούμε αν υπάρχει αναπτυξιακή δυσπλασία. Αλλά όχι για τον τελικό πληθυσμό, μόνο για τους... Όχι, μόνο στους αθλητές, γιατί όπως είπαμε σε όλη τη δεύτερη παρουσίαση, η εμφάνιση των συνδρόμων καταπώνησης σχετίζεται με την αθλητική δραστηριότητα, με το προφίλ ζωής. Ο αθλητής ο οποίος είναι στον καναπέ, πίνει μπύρες και βλέπει Netflix, δεν θα πάθει ποτέ τίποτα. Θα πάθει από την καρδιά, δεν θα πάθει από το μυοσυκλετικό. Σημαντική πληροφορία, ευχαριστούμε. Κάποια άλλη ερώτηση, Σόλιο. Να σας ευχαριστήσω. Εγώ κατάλαβα ότι το καλύτερο που έχουμε κάνει είναι να παίζουμε τάπλη. Είναι ένα καλό άτομο. Είσαι κακός. Και έχει και κίνηση, βέβαια. Επομένως, ασχέτως και τούτου, σας ευχαριστούμε θερμά, θερμότερα. Δηλαδή, απολαύσαμε δύο εξαιρετικές διαλέξεις, κερδίσαμε πολλά. Σας ευχαριστούμε για αυτά τα εξαιρετικά μαθήματα. Εύχομαι να σας έχουμε κοντά μας σύντομα. Και επίσης σας εύχομαι πολύ γρήγορη ανάρρωση από αυτά τα κακά που κάνει ο αθλητισμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη φορά διαζώσεις. Θα το ήθελα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή μας πέρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Καραδάμε. Να είστε καλά.